τη γεμισούλα και να το φάω έτοιμο. Όλο μαζί. Ωραία. Λοιπόν, να πω και τη ζύμη. Τώρα, αγαπητοί τηλεθεατές, παίρνετε χαρτί και μολύβι. Πολύ, πολύ εύκολα όμως. Θέλω ένα κεσεδάκι γιαούρτι. Το ίδιο κεσεδάκι που έχουμε με το γιαουρτάκι μας. Αφού το βάλουμε λοιπόν στο μπολ, το βάζω τώρα εγώ. Θα βάλουμε το ίδιο, ένα γιαουρτάκι για να βγει αφράτη. Αυτή η ζύμη είναι αφράτη. Θα βάλω στο ίδιο κεσεδάκι, αν δεν έχετε, θα πάρετε, θα τα ζυγίσετε. 200 γραμμάρια είναι το κεσεδάκι, 200 γραμμάρια την ίδια ακριβώς ποσότητα πελτέ. Και την ίδια ακριβώς ποσότητα και μαργαρίνη. Τη βάζω. Εντάξει, εύκολα, πολύ πολύ εύκολα. Κουταλάκι. Για να φουσκώσει αυτό το πραγματάκι εδώ, βάζουμε baking powder, 2 κουταλάκια. Πάντα το θέλω να φουσκώσουμε, λίγο baking powder. Αλατάκι. Αυτό μήπως είναι έτοιμο. Είναι πολύ πολύ έτοιμο, πρέπει να το κλείσω. Λοιπόν, ζαχαρίτσα και αλατάκι. Χρειάζεται το πελτές αρκετή ζαχαρίτσα, μην την τσιγκουνευτείτε, βάλτε. Ζάχαρη θα βάλω και μέσα στη μελιτζάνα. Η μελιτζάνα και η ζάχαρη χρειάζεται, και η ζάχαρη λέω. Η μελιτζάνα και η ντομάτα χρειάζεται πολύ 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 ζάχαρη. Είναι αυτό που μας φαγουρίζουν τα νύχια μας. Εντάξει, αλατάκι. Και σύρμα, κάπου είχα σύρμα. Ανακατεύεις, το έχω κλείσει. Αρχίζω και ανακατεύω. Τώρα φτιάχνω, είπαμε, φτιάχνω τη ζύμη μου. Οπότε τα υλικά έχω 200 γραμμάρια πελτέ, 200 γραμμάρια γιαουρτάκι και τι άλλο σούπα και 200 γραμμάρια βουτυράκι, βούτυρο, πελτέ και γιαουρτάκι. Είμαι έτοιμος και το διπλό ακριβώς από αυτό, δηλαδή δύο κεσεδάκια, δεν χρειάζεται καν να φέρετε μεζούρα, αλεύρι. Είμαι εδώ πέρα και ξεκινάω και ζυμώνω, εντάξει. Και θα σου βγει φέρνω, κόκκινη. Φέρνω, φέρνω, μου φύγει μια κόκκινη πλαστελίνη, εδώ την έχω. Και όσο την ενοποιεί, για δώστε μου δεύτερη γραμμούλα εμένα να δώσω κι άλλο ένα πακέτο προϊόντων Sanitas. Για να τα δω και λιγάκι. Για να τα δω και λιγάκι. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Γεια σας κυρία μου, το όνομά σας. Γεια σου όμορφη, λένε τα πιο ωραία μάτια της τηλεόρασης μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ, πάρα πολύ. Πες μου το όνομά σου. Άννα με λένε. Ανούλα μου που γιόρταζες κιόλας πριν από λίγο καιρό. Ναι, πες μου την περιοχή σου. Τηλεφωνώ από Γλυφάδα. Από Γλυφάδα, πολύ ωραία. Λοιπόν, ένα τέτοιο πακέτο, αλλά κλειστό, θα έρθει στο σπίτι σου με πολλά προϊόντα Sanitas. Δηλαδή, σφουγγάρι διπλή όψη για κεραμικές αιστείες, σφουγγάρι για τα πιάτα. Το διάφανο αυτό, πώς το λένε, τη μεμβράνη, σακούλες τροφίμων, για να δω, το άλλο που έχει από πάνω και το κλείσιμο, πώς το, για να κλείνει, ναι. Το λαδόχαρτο, έτσι το λέω εγώ. Αντικολλητικό, Ελένη μου, αντικολλητικό χαρτί. Εντάξει, έτσι. Υψηλής αντοχής. Φουγγαρίστρα Sanitas και πολλά άλλα πραγματάκια πολύ χρήσιμα. Για σένα με πολύ αγάπη, γλυκό κορίτσι. Άλλη μια γραμμή θα βγάλω σε λίγο να μου είσαστε έτοιμες. Πώς πάει η ζύμη μου, έγινε. Είναι πολύ, πολύ. Έγινε. Έτοιμος. Πολύ γρήγορα σου έγινε, μπράβο. Έτσι. Ευτυχώς, το κάνω σταυρό μας. Φύγει πάρα πολύ εύκολα, δεν μπορώ, Ελένη. Ναι. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο βάζω. Την καλύπτω με μεμβράνη. Για ποιο λόγο? Να μην μου ξεραθεί και την βάζω λίγο στο ψυγείο μου να μου σφίξει. Υψηλής αντοχής μεμβράνη, προϊόντα πάντα Sanitas. Εντάξει. Τη βάζω στο ψυγείο μου. Ναι. 5-10 λεπτάκια. Και μετά έχω δύο. Σου έχω ανοίξει κιόλας. Να έχεις εδώ. Όμορφα. Θα έχει λίγο δέσει λοιπόν όλο αυτό. Θα έχει γίνει και ακόμα πιο κόκκινο. Και πάμε να την ανοίξουμε. Λαδόχαρτο, εδώ την έχω ανοίξει. Πάντα τα βάλω αντικολλητικό χαρτί. Πάνω ανοίγω. Επίσης, σερβίρω πάνω σε αυτή. Μου αρέσει τώρα για τα Χριστούγεννα και για τα εστιατόρια. Και για τα σπίτια έξω που έχουν τραπέζι ο κόσμος. Είναι ωραίο να σερβίρουμε πάνω σε. Μας κάνει εμένα λίγο vintage. Μου αρέσει και η πατάτα τη γανιτή να είναι πάνω στα κομμένα αυτά τα φύλλα. Πολύ. Λοιπόν, έχω ανοίξει, θα το δείξω εδώ πέρα. Παίρνω μετά και αρχίζω και την ανοίγω όλη αυτή με πλάστη. Αντικολλητικό χαρτί πάνω και αντικολλητικό χαρτί πάνω και ανοίγω. Οποιοδήποτε σχέδιο έχουμε. Εγώ τα έκανα στρογγυλά γιατί έτσι μου έκανε κέφι. Ωραία, πήρες λοιπόν τα ποτηράκια. Πήρα τα ποτηράκια, κάνω και διάκια. Εντάξει. Κάνω πολλά πολλά σχεδιάκια. Παίρνω λίγο από τη γέμιση. Τα συστατικά όλα του Μπριάμ. Εκτός από την ντομάτα. Την ντομάτα την έχω πλέον σε μια κατακόκκινη ζύμη. Εντάξει. Ναι. Η οποία θα μου βγει πολύ πολύ αφράτη. Βάζω. Κάνουμε πολλά να τα δείξω. Εδώ. Ωραία. Θα πάρεις άλλο στρογγυλό και θα το καπακώσεις. Βέβαια, θα το κάνω κάτι σαν ένα βιόλι. Δεν το κάνεις μισό-μισό. Όχι, να φύγουμε λίγο από αυτό. Έχουμε κόσμο, θέλουμε και πίτα. Το ίδιο ζυμάρι μας κάνει για πίτα. Πολύ σημαντικό, πελτές, να πω, διάβαζα το πρωί, άκου, Ελένη, έχει 4-6 φορές περισσότερο λικοπένιο. Ο πελτές. Ο πελτές από ό,τι η φρέσκια ή η ντομάτα. Εντάξει. Αυτό δεν το φανταζόμουν. Ναι. Λοιπόν, σκεπάζω, το δείχνω εδώ πέρα. Ξαναπαίρνω άλλο ένα, σκεπάζω. Θα μπορούσα να τα κάνω και λίγο πιο έτσι. Τσαχπίνικα,